Η είδηση της τελευταίας στιγμής έχει να κάνει με ένα σύριαλ το οποίο γνωρίζαμε από τον Αντένα. Αν θυμάστε, πρωταγωνιστούσε η Ελένη Ράντου, η εργαζόμενη γυναίκα ήταν. Ναι. Μαθαίνω ότι αυτό το σύριαλ είναι πάρα πολύ κοντά στο να επιστρέψει μέσω της Barking Well Media. Εξαιρετικό κιόλας, παιδιά. Εγώ το έβλεπα. Είχαν γίνει λίγα επεισόδια και ήταν φανταστικό. Αναζητούνται οι ηθοποιοί, γίνονται συζητήσεις από τον Ελένη Ράντου πάλι. Η Ελένη Ράντου έχει καταθέσει μία πρόταση στην ΕΡΤ για ένα σύριαλ. Θα γίνουν συζητήσεις με τον Νίκο τον Κοκλώνη. Πάντως, μέσα σε αυτό δεν αποκλείεται να είναι και ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Α, ο Ντάνος. Ωραίο. Ο Ντάνος, την εργαζόμενη γυναίκα. Βεβαίως, σε σύριαλ. Εντάξει, κάποιο βέβαια. Ήταν αυτοτελή επεισόδια. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Απλά ξέρεις τι, να το πω έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλη πρωταγωνίστρια έτσι, σε αυτό το ρόλο. Πράγησε το ρόλο. Ναι, ήταν εξαιρετική. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να δω ξανά την επιστροφή και το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Αυτά λίγα επεισόδια γιατί έβλεπα. Είχαν και χιούμορ, αλλά και συγκίνηση. Πολύ ωραία. Πολύ και ωραία. Με αυτό το συναισθήματα έπαιζε πάρα πολύ η Ελένη Ράντου. Πάντως, με αυτή την είδηση επιβεβαιώνονται όλα αυτά που έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί ότι ο Νίκος Κοκλώνης και η εταιρεία παραγωγής του μπαίνει πολύ ενεργά και στον χώρο της μυθοπλασίας. Αν δεν κάνω λάθος, φτιάξει το δυναμικό, ανήκει και ο κύριος Πέτρος Μπούτος. Ο οποίος θα αναλάβει όλο το κομμάτι που θα παίξει καταλυτικό ρόλο και οι προτάσεις του θα είναι και οι εισηγήσεις του πολύ πάρα πολύ σημαντικές.